Δύο εκπέμπουν από τους τέσσερις. Οι άλλοι δύο δεν έχουν τηλεοπτικούς σταθμούς. Είναι δίκαιο αυτό? Γιατί δεν καταλαβαίνω. Υπήρξε ένας διαγωνισμός με απόλυτα γνωστούς από πριν όρους. Θέλετε ότι θα έπρεπε να αποκλείσουμε αυτούς οι οποίοι δεν κατέχουν υποδομή τηλεοπτικού σταθμού αυτή τη στιγμή? Η δέσμευση είναι πολύ συγκεκριμένη. Ναι, με τι κριτήριο δηλαδή? Η δέσμευση είναι πολύ συγκεκριμένη, ότι όποιος λειτουργήσει πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον 400 εργαζόμενους. Για πρώτη φορά μπαίνει αυτό το κριτήριο. Είναι ένα θετικό, ποιοτικό κριτήριο. Αυτή η δικλίδα απασχόλησης που μπαίνει, που εισάγεται στον νόμο. Και κριτήριο το μισθό. Πρέπει να είναι πάνω από... Νομίζω ότι μιλάμε για 400 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Εντάξει, με τις συλλογικές συμβάσεις προφανώς. Προφανώς. Τώρα από εκεί και πέρα, αν κάποιος λόγω εξαιρετικών προσόντων θέλει και θέλει επιχείρηση να δώσει παραπάνω, δεν απαγορεύεται αυτό. Αλλά αυτό καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει για τον ταλαιπωρημένο δημοσιογραφικό κόσμο. Και εσείς το γνωρίζετε καλά. Και εσείς, κυρία Κατσίμη, πολύ πιο καλά που είχατε ασχοληθεί έτσι, με τα θέματα του κλάδου. Νομίζω ότι 40% των δημοσιογράφων του έλεγχου είναι άνεργοι. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά θα έρθουμε κι άλλους άνεργους, γιατί θα κλείσουν. Το 40% λοιπόν είναι ένας πολλαπλάσιος αριθμός από αυτούς που ενδεχομένως να χάσουν τη δουλειά τους τώρα, ως αποτέλεσμα των πολιτικών που εφαρμοστήκαν τα τελευταία χρόνια. Θα σας θυμίζω την ελευθεροτυπία, το Alter. Αυτό το και τις πολύ κακές συνθήκες, τα μπλοκάκια. Τους ανθρώπους που δουλεύουν με δύο εκατοστάρικα στο διαδίκτυο, οι οποίοι δεν μπορούν μάλιστα να ασφαλιστούν και να ενταχθούν, να εγγραφούν στην ΣΥΕΑ. Όλα αυτά λοιπόν, και για πρώτη φορά εδώ πέρα ένας νόμος κατοχυρώνει πράγματι το δημοσιογραφικό επάγγελμα. Αυτό πρέπει να το λέμε. Ωραία. Ναι, πρέπει να το αναδεικνύουμε. Ότι οι δύο θα αλλά προφανώς με έναν νόμο δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε τα κρίσιμα ζητήματα της απασχόλησης σε αυτόν τον τομέα, όπως πουθενά αλλού. Μακάρι λοιπόν να ψηφίζει ένα νόμο που να έλεγε τέρμα η ανεργία. Υγιείς επιχειρήσεις, γιατί τυχαίνει τώρα τα δύο αυτά κανάλια που θα κλείσουν, δεν μιλάμε για το Μέγκα που δεν πληρώνεται και πέντε μήνες, που οι άνθρωποι αυτοί θα βρεθούν στο δρόμο. Και ρωτάμε εσείς τι θα κάνετε. Καταρχήν πρέπει να δούμε λοιπόν το ισοζύγιο πια της απασχόλησης στους συγκεκριμένους τηλεοπτικούς σταθμούς, αυτούς που ανοίγουν και αυτούς που κλείνουν, πού θα καθίσει. Να δούμε πόσους τελικά θα απασχολήσουν, τι θα γίνουν, διότι αντιλαμβάνεστε ότι το να φτιάξει κάποιος νέος επιχειρηματίας ολόκληρη αυτή την υποδομή, αν δεν την αγοράσει κάπου αλλού, σημαίνει πάρα πολλά πράγματα, επενδύσεις κτλ. Άρα θεωρείτε ότι είναι πιθανό κάποιος με άδεια να εξαγοράσει τηλεοπτικό σταθμό που δεν κατέχει άδεια? Προφανώς. Όλα αυτά τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά μπροστά μας και φαντάζομαι ότι δεν απαγορεύονται κιόλας. Είναι απολύτως θεμητά και λογικά. Άρα λοιπόν όμως, τι θέλω να πω εγώ, ότι προσέξτε να δείτε, εδώ έχουμε μία αλλαγή η οποία είναι από τις σημαντικότερες που έχουν γίνει τα τελευταία 40 χρόνια σε αυτόν τον τόπο. Και αφορά τον χώρο της ενημέρωσης, την λειτουργία του πολιτικού συστήματος, το σπάσιμο των σχέσεων διαπλοκής ανάμεσα στους καναλάρχες, την πολιτική εξουσία και τα ισχυρά οικονομικά κέντρα. Κάτι το οποίο έβαλε το αποτύπωμά της στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος και κατ' επέκταση τη λειτουργία της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν πρόκειται για μια κορυφαία. Διότι μπαίνουν κανόνες. Διότι μπαίνουν κανόνες. Διότι και περίπτερο να θες να ανοίξεις πρέπει να έχεις άδεια. Εύγα θες να ανοίξεις πρέπει να έχεις άδεια. Δεν μπορεί να έχεις κανάλι να παίζεις με την ενημέρωση και με τη δημοκρατία και να είσαι στον αέρα. Ωραία, συμφωνούμε ότι η μία πλευρά της διαπλοκής είναι σίγουρο αυτό που γινόταν τόσα χρόνια, ότι είχαν πολύ εύκολη πρόσβαση στις τράπεζες, πέρανε δάνεια χωρίς εγγύηση κτλ. Αυτό. Συμφωνούμε ότι λύθηκε και με κάποιο τρόπο. Απ' την άλλη, η διαπλοκή έχει πολλά πρόσωπα. Προφανώς αυτή τη στιγμή, και όταν βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί δώσαν τόσα λεφτά για να πάρουν μία άδεια και το περισσότερο που είναι να βγάλουν κέρδος είναι 1 εκατομμύριο κάθε χρόνο, δηλαδή αυτό βλέπουμε από τις, διάφορες αναλύσεις. Κάτι άλλο γίνεται και για κάποιον άλλο λόγο θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν φανταστείτε, τα χρήματα. Και η φανταστείτε σίγουρα, λοιπόν, σίγουρα φανταστείτε, παίζει φανταστείτε ρόλο. Λοιπόν, να είχαμε και ένα μεγαλύτερο αριθμό τηλεοπτικών σταθμών, πώς θα υπήρχε αυτή η πίεση που είπατε πριν από λίγο στα οικονομικά τους αποτελέσματα με τη δεδομένη διαφημιστική πίτα και τα έσοδα που μπορούν να έχουν αυτοί οι σταθμοί. Άρα σωστά μπήκε λοιπόν ένα συγκεκριμένος κλειστός αριθμός τηλεοπτικών αδειών, διότι προφυλάσσει την οικονομική βιωσιμότητα των ίδιων των επιχειρήσεων. Εκεί καταλήγουμε με βάση την παρατήρηση που κάνατε. Βεβαίως το θέμα της διαπλοκής σας λέω ότι υπερβαίνει τις φιλοδοξίες και τα όρια αυτού του νόμου. Αλλά είναι ένα αποφασιστικό βήμα για τον περιορισμό της. Η διαφάνεια και οι κανόνες.
Και ότι επιτέλους πληρώνουμε για το. Για πάντως, το δεν λέτε στην αγαθό. Ουσία ότι οι δύο ιδιοκτήτες ή η οικογένεια η μία και ο άλλος ιδιοκτήτης που έχουν τους δύο τηλεοπτικούς σταθμούς ήταν στο χτύπημα αυτό της διαπλοκής. Λέτε γενικά στο πλαίσιο. Θα μπορούσαμε στο να αναφερθούμε και αυτό. Με ονόματα, αλλά όλοι μας καταλαβαίνουν, ναι. Και όλοι γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα στη μικρή χώρα μας. Τώρα δεν θέλω να επικαλεστώ την προσωπική σας μαρτυρία που υπηρετείτε αυτό το χώρο. Τι έχετε ακούσει κατά καιρούς, τι έχετε συζητήσει με συναδέλφους σας. Κύριε Υπουργέ, ξέρετε τι είναι. Έτσι δεν είναι. Λέμε ότι χτυπιέται διαπλοκή, όμως εδώ πέρα μπαίνει μέσα στην, στο παιχνίδι το τηλεοπτικό ένας πρόεδρος ΠΑΕ και ένας εργολάβος του δημοσίου. Εκεί πώς θα αποκλειστεί η περαιτέρω διαπλοκή τους. Δεν απαγορεύεται από τον νόμο αυτό. Θυμόσαστε ότι είχε γίνει μια ολόκληρη απόπειρα τότε με την υπόθεση του βασικού μετόχου, ναι. Η οποία κατέπεσε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Δεν απαγορεύεται, αλλά αυτό είναι διαπλοκή. Και εσείς λέτε θα χτυπήσετε τη διαπλοκή. Άρα λοιπόν λέω λοιπόν ότι βάζουμε ένα νέο πλαίσιο το οποίο πράγματι περιορίζει τις ευκαιρίες της διαπλοκής. Κάνει ένα αποφασιστικό βήμα. Αυτό θέλουμε. Μάλιστα. Και εν πάση περιπτώσει λειτουργεί και παιδευτικά. Με όρους δημοκρατίας σε αυτόν τον τόπο, ότι δεν μπορεί ο καθένας να καταλαμβάνει μια δημόσια συχνότητα και να εκπέμπει. Μα πώς δεν μπορεί ο καθένας, αυτός που έχει τα περισσότερα χρήματα μπορεί. Δηλαδή, αυτό συμβαίνει στον καπιταλισμό. Παντού στον κόσμο δεν μπορεί όχι στον καπιταλισμό, να πάρει... συμβαίνει ιδιαιτέρως. Ναι, φαντάζομαι ότι έχετε αντιληφθεί. Φαντάζομαι ότι έχετε αντιληφθεί ότι αυτοί οι οποίοι κατέχουν οικονομικό πλούτο και οικονομική δύναμη έχουν περισσότερες δυνατότητες από εσάς και από εμένα για να κάνουν διάφορα πράγματα. Συμφωνούμε, απλώς να το λέμε κιόλας. Αλλά το παραδέχεται τώρα ένας υπουργός ο οποίος είναι από μια Μα προφανώς ένας υπουργός ο οποίος ανήκει στην αριστερά πρέπει να τα εντοπίζει αυτά. Δηλαδή ωραία θα ήταν. Ανοίγουμε μια πάρα πολύ ωραία μεγάλη συζήτηση για το πώς θα θέλαμε να συγκροτείται μια ολόκληρη κοινωνία. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή που είναι αυτή τη στιγμή. Και αυτή η πραγματικότητα θέλουμε να την αλλάξουμε. Ωραία θα ήταν να δοθεί μια άδεια σε ένα συνεταιριστικό κανάλι όπως είναι η Εφημερίδα των Συντακτών. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν γίνονται στην τηλεόραση γιατί χρειάζονται χρήματα. Λοιπόν, μας πιέζει ο χρόνος για να πάμε γρήγορα στο αφαίρετα, διότι ο κόσμος περιμένει να δει όσοι δεν έχουν ενταχθεί. Καταρχάς, κύριε Υπουργέ, όσοι έχουν ενταχθεί, μήπως την πάτησαν. Καθόλου. Διότι μπορούν να υπαχθούν στις νέες διατάξεις αν κρίνουν ότι τους είναι προς το συμφέρον τους. Καταρχάς, υπάρχει μία ημερομηνία. Άρα λοιπόν, έτσι το διευκρινίζουμε. Πάμε λίγο να το δούμε από την αρχή για τον επειδή κόσμο. Υπάρχει μία ημερομηνία της 28 Ιουλίου του 2011, ότι από εκεί και πέρα δεν. Ναι. Κατοχυρώνουμε αφαιρεσίες. Είναι μια κόκκινη γραμμή. Ωραία. Αυτή άρα, διατηρείται. Προφανώς διατηρείται και θα αντιμετωπιστεί με ιδιαίτερη σκληρότητα οποιαδήποτε αφαιρεσία ή παρανομία μετά το 2011. Με υψηλότατα πρόστιμα και προφανώς με προσπάθεια αυτά τα κτίσματα να κατεδαφιστούν. Θα κατεδαφιστούν. Και επαναλαμβάνω ότι θα συμφέρει κάποιον ο οποίος κατέχει ένα αφαίρετο μετά το 2011 να το κατεδαφίσει ο ίδιος παρά να χρεώνεται τα πρόστιμα που θα υπάρξουν και το τέλος διατήρησης. Θα το συμφέρει, πιστέψτε με. Πόσα ξέρουμε πόσα τέτοια αφαίρετα υπάρχουν. Όχι. Όπως δεν ξέρουμε το σύνολο των αφαιρέτων σήμερα. Και μάλιστα και το σύνολο των αφαιρεσιών. Διότι εγώ πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος ιδιοκτητών σήμερα δεν γνωρίζει αν το σπίτι του είναι αυθαίρετο. Είτε διότι από αμέλεια του κατασκευαστή, είτε με δόλο του κατασκευαστή. Του πήγανε 30 εκατοστά πιο πέρα, ας πούμε, την μπαλκονόπορτα και κλείσανε τη βεράντα. Mm-hmm. Είτε διότι κλείσαν κάποιους ημιπαίθριους. Αυτά όλα πάντοτε δεν γίνανε με γνώση των ιδιοκτητών. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει το πρωτοποριακό εκείνο στοιχείο πλέον δεδομένο στο νέο νόμο, όπου σε κάποιο χρονικό διάστημα κάθε ακίνητο θα αποκτήσει τη δικιά του ταυτότητα. Ένα πιστοποιητικό μη αυθαιρεσίας, το οποίο θα είναι απαραίτητο για οποιαδήποτε μεταβίβαση, κληρονομιά ή και ενοικίαση ακόμα. Αυτό λοιπόν αυτό θα οδηγήσει στην πραγματική καταγραφή. Βεβαίως. Άρα μέσα από αυτόν τον τρόπο θα ελεγχθούν όλα τα ακίνητα. Λέτε, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ και ακριβώς, γι' αυτό. Ακριβώς. Αυτό που λέγαμε πάλι το πρωί. Εγώ, αν ξέρω, δεν θα ελεγχθώ. Σίγουρα είπα να δώσω από ούτε 50 ευρώ. Να δείτε, ήδη ισχύει αυτή τη στιγμή στην περίπτωση τη μεταβίβαση. Ότι ναι, ελέγχεται. Ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πιο καλό να ξέρει κάποιος ότι μέσα σε ένα διάστημα είναι υποχρεωμένος να βγάλει αυτό το πιστοποιητικό, να δει τι θα κάνει, να έχει όλο το χρόνο να τακτοποιήσει τις αυθαιρεσίες. Μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα. Ορίζεται από τον νόμο. Αυτή τη πάντοτε μιλάμε έτσι, με βάση την διετία που ορίζει ο νόμος. Υπάρχει μια πρόνοια για τα άτομα με αναπηρία, για αμαία κτλ. Για μειωμένα πρόστιμα.
Υπάρχουν κάποιες άλλες κατηγορίες που καταβάλουν μειωμένο πρόστιμο? Προσέξτε να δείτε. Υπάρχουν εκείνες οι κατηγορίες οι οποίες, θα έλεγε κανείς, μεροληπτικά ο νόμος στέκεται απέναντί του, όπως είναι κάποιοι οι οποίοι έχουν πάρει δάνεια τα οποία είναι κόκκινα, που αφορούν πρώτη κατοικία και δεν μπορούν να τα εξυπηρετήσουν και έχουν ενταχθεί στους διάφορους νόμους προστασίας. Αυτοί προφανώς είναι παράλογο να τους ζητήσουμε να εξισωθούν στον τρόπο αποπληρωμής με τους υπόλοιπους. Για αυτούς λοιπόν υπάρχει μια ειδική αντιμετώπιση. Συνολικά όμως έχουμε μεγαλύτερες εκπτώσεις, περισσότερες δόσεις και μικρότερα πρόστιμα σε εκείνες τις περιπτώσεις που προβλέπεται. Άρα μιλάμε ότι είναι ένας νόμος ο οποίος έλαβε υπόψη του τα προβλήματα των τελευταίων ετών. Δεν κάνει το ίδιο σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου έχουμε, επαναλαμβάνω, αυθαίρετα μετά το 11 ή μιλάμε για αυθαίρετα τα οποία, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι στον Αιγιαλό ή οπουδήποτε άλλο. Αυτά θα κατεδαφιστούν. Δεν μπορεί κάποιος να πληρώσει ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο και να νομιμοποιηθούν. Αυτό τελείωσε. Προφανώς. Εγώ πάλι να ρωτήσω το πολύ απλό. Λοιπόν, θέλω να βγάλω εγώ πιστοποιητικό. Εγώ θα καλέσω τον μηχανικό, ο οποίος θα δει και θα μου πει πόσες παραβάσεις υπάρχουν στο σπίτι, είτε επειδή ήθελα είτε επειδή δεν ήθελα, τέλος πάντων, όπως λέτε εσείς. Και μετά. Μετά από εκεί πέρα ο καθένας έχει το διάστημα της διετίας για να πάει να τακτοποιήσει αυτή την αφαιρεσία. Και αν δεν τα τακτοποιήσει την επόμενη φορά που θα πρέπει να κάνει το, να πάρει το πιστοποιητικό. Όποιος έρθει από μόνος του θα έχει μεγαλύτερες εκπτώσεις. Όποιος υπάρξει μια καταγγελία θα είναι πιο σκληρή η αντιμετώπιση. Θα υπάρξει πλατφόρμα για τις καταγγελίες. Από εκεί και έπειτα, πέρα από την σημερινή πλατφόρμα που θα εξυγχρονιστεί των αυθαιρέτων, θα υπάρξουν και άλλες. Θα ιδρυθεί ένα παρατηρητήριο δόμησης, το οποίο θα παρακολουθεί συνολικά τις εξελίξεις στο δομημένο χώρο. Θα εφαρμοστεί η υπόθεση της ηλεκτρονικής υποβολής της άδειας δόμησης. Αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα μεταβατικό διάστημα και μετά θα έχουμε πια μια πλήρη αποτύπωση του δομημένου χώρου στην Ελλάδα. Δεν είναι κάτι εύκολο, θεωρώ όμως ότι είναι κάτι επαναστατικό, εάν τελικά ολοκληρωθεί. Από την άλλη, έστω και αυτά τα μειωμένα πρόστιμα, ο κόσμος να μην έχει να τα πληρώσει. Όπως βλέπουμε, δεν μπορεί να πληρώσει τον έμφυα. Προσέξτε να δείτε. Από την άλλη, ας λάβουμε υπόψη μας ότι αυτοί οι οποίοι κατέχουν παραπάνω τετραγωνικά από όσα δικαιούνται, έχουν ευνοηθεί. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ο λογαριασμός στο τέλος της ημέρας. Και εν πάση περιπτώσει αυτό που πρέπει να υπάρξει είναι μια πλήρης καταγραφή για να δούμε τελικά τι επιπτώσεις έχει αυτό το δομημένο περιβάλλον στην ίδια την πόλη. Είναι διαφορετικό αν ένα διαμέρισμα ή σε μια πολυκατοικία μένουν, υπάρχουν διαμερίσματα 10 ή 15. Διότι σημαίνει διαφορετική πια επίπτωση στις υποδομές της πόλης συνολικότερα, τι ανάγκες έχεις πια στο δημόσιο χώρο. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει και πρέπει να υπάρξει μια αγαστή σύμπνοι ανάμεσα στον ιδιωτικό χώρο και τον δημόσιο χώρο. Άρα μιλάμε για ένα νέο ξεκίνημα. Είναι μεγάλη φιλοδοξία. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε εμείς γρήγορα στο